Θύμησέ μου, Τρίτη. Τρίτη είναι σήμερα. Παιδιά, δεν το έχω με τις μέρες, τις χάνω. Αλήθεια τώρα. Δώστε δυνατά, ρε Αγή, γιατί αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε στη Δώρα. Τη Δώρα τη Χατζάκη. Πού είσαι, ρε Δώρα, που μας έφυγες. Που μας λείπεις. Όλη η εκπομπή είναι δικιά σου, για πάρτι σου και μόνο. Σ' αγαπάμε πολύ και μας λείπεις. Δώστε δυνατά. Έλα να σπάσει, είναι ο άνθρωπος παραλία. Έλα, ρε, Άλεξ, μην κοροϊδεύεις. Παιδιά, γιατί! Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είναι σαγιονάρα για να βγεις έξω. Εντάξτε, σας παρακαλώ τη σαγιονάρα, και αυτή δεν είναι μια οποιαδήποτε σαγιονάρα. Είναι δίπατη και καλά. Δεν είναι χύμα, τύπου πάμε παραλία. Είναι η καλή μου η σαγιονάρα. Είναι αυτή που έχω για να έξω. Δεν τρέπεσαι. Καλά να πάθεις που έπλεις το αυτοκίνητο και σήμερα θα βρέξει. Ορίστε, πάρτα! Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Cooler! Έλα μόνο δυνατά εδώ με θετική ενέργεια, χαμός, θα γίνει μακελιό. Ο Άλεξ έπλυνε, έκανε αυτό το υπέροχο, δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Πήγε, έπλυνε το αυτοκίνητο και τώρα έτσι καστανόχο μέσα. Μα καλά πουλάκι μου, δεν έχεις ακούσει ότι σήμερα θα βρέξει. Εγώ γιατί το άφησα έτσι, μπιχλιάρικο όπως είναι. Δώστε δυνατά! Άκου φωνητικά που έχει το τραγούδι, εξαιρετικά φωνητικά. Άκου. Αυτός ο τύπος που είναι παραγωγός αυτού του κομματιού θα έρθει στη Μύκονο να παίξει φέτος, να ξέρετε. Γιατί μπορεί εμείς να παίζουμε πολύ pop γενικότερα μουσική εδώ και πολύ rock, αλλά ξέρουμε και από dance, γιατί μας τα έχει μάθει Αντωνά. Έτσι έχει πει, θα έρθει στη Μύκονο αυτός να παίξει. Δώσε δυνατά. Και... λοιπόν, θέλω να πω επίσης, χρόνια πολλά σε κάτι διδυμάκια, γιατί παιδιά σήμερα, εμένα, κάποιοι φίλοι μου και το διευθυντής παραγωγής μας εδώ πέρα, ο Ντίνος Οικονόμου, έχουν γενέθλια, παιδιά. Έχει πάρα πολλοί κόσμος γενέθλια. Χρόνια πολλά στον Ντίνο τον Οικονόμου. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη τον Βαμβάκα, το παρτενέρ, το άλλο, το τέρι εκεί που είμαστε τρεις στο ραδιόφωνο Λάμψη, τα 2,3 μαζί με τον Λιά και τον Γιώργο. Χρόνια πολλά στο Μιχαλάκι μας, γιατί σήμερα έχει γενέθλια, δεν θυμάμαι πόσο γίνεται, 24 λέει αυτός και παραπάνω θα είναι. Και χρόνια πολλά στον Αντώνη τον Τζανάκη, ο οποίος είναι το κολυτάρι μας στην παρέα μας, εκτός δουλειάς. Όλοι αυτοί λοιπόν σήμερα έχουν γενέθλια, να ζήσετε και γενικά χρόνια πολλά σε όλα τα διδυμάκια που σήμερα έχουν γενέθλια. Δώστε τη ρετά. Χρόνια πολλά και στον Άλεξ που έπλυνε το αυτοκίνητό του σήμερα και θα βρέξει. Έλα ρε Άλεξ, σταμάτα! Το ξέρεις ότι μου έχουν στείλει μήνυμα να βγω να κάνω ξυπόλυτη εκπομπή. Τα βλέπεις, ο κόσμος θέλει να είμαι άνετη. Μόνο εσείς δεν καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Μόνο εσείς δεν το συμμερίζεστε αυτό το πράγμα. Και τώρα θα με βλέπει η μάνα μου και θα λέει «Εσύ ως τα πόδια σου!» Το σπίσα να την ακούω. Εσύ ως να την ακούω. Και μαντώ τα σταυρώνει έτσι. Α, ναι. Νόμιζα ότι μου είπες ότι μαντώ. Παιδιά, ναι, εντάξει, κάνω και λίγο χαβαλέ. Τι να κάνω εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας. Είστε καλά, καλό μεσημέρι. Εντάξει, μην βγείτε και πολύ για βόλτα έξω. Δεν χρειάζεται. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση έξω στους δρόμους. Καθίστε σπίτι σας σήμερα, δείτε Cooler, δείτε MTV, κανένα πρόβλημα, εμείς εδώ θα είμαστε. Και το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με το Facebook, έχει να κάνει με το χθεσινό θέμα ημέρας, έχω να σας πω. Γιατί χθες ξεκινήσαμε να αναλύουμε ένα θέμα, εννοείται πως δεν το τελειώσουμε ποτέ όπως γίνεται εδώ πέρα. Γιατί διαβάζαμε τα μηνύματά σας. Έχει να κάνει λοιπόν με το Facebook. Από τότε που μπήκε στη ζωή μας, πραγματικά χάνουμε πράγματα. Χάνουμε στιγμές. Ποια πράγματα όμως χάνουμε? Έχετε στείλει μηνύματα. Αυτή εδώ η καλλιτεχνία, να ξέρετε, είναι του Άλεξ και εμένα και του Άλεξ. Εγώ έκανα τα καπάκια εδώ, τα φλέφαρα. Και ο Άλεξ έκανε τις βουλίτσες. Για τις φάλιες τώρα, έτσι όπως το είπε πριν ο Άλεξ. Ανάθεμα σε. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι ξεκινήσει η νέα ενότητα εδώ πέρα του Cooler, το Draga Druga of the Day. Draga Druga of the Day είναι το τραγούδι που θέλεις τώρα, κάνει κέφι καρδούλα, σου γουστάρεις περισσότερα από όλα να ακούσεις το τραγούδι εδώ πέρα. Το τραγούδι σου στο κλείσιμο της εκπομπής. Να μην ακούμε συνέχεια τα δικά μου. Ακόμα και τα δικά σας. Ψηφίσατε λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έχει βγει, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καμιά ισοψηφία σήμερα. Κάτι τέτοιο βλέπω. Στα break θα μετράω, σας το υπόσχομαι. Δεν έχω προλάβει να μετρήσω γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα εδώ μέσα. Καταλαβαίνεις, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Κατάλαβες, πάω τώρα πλύω και το αυτοκίνητο του Άλεξ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να πλύω και εγώ το δικό μου. Αλλά ο Θεός με φώτισε.
Δεν θα τα θες πω εγώ ποτέ δεν πλύνεις. Άστο, εσύ απέρι σε μένα. Αλλά ο Θεός με φώτισε και κοίταξε τον καιρό χθες και είδα ότι θα έχει βρόχα το μεσημέρι και πάλι καλά που δεν πήγα να το πλύνω γιατί σήμερα θα κλαίγα, να ξέρεις. Αυτό. Από εκεί και πέρα, πάμε να πάρουμε μικρή ανάσα. Επιστρέφουμε εδώ με πολύ διάθεση και ενέργεια να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το θεματάκι μας. Να πούμε και τα δικά μας και τι άλλα, καταλαβαίνεις τώρα. Ποιος γελάει. Ποιος γελάει να έρθω απάνω. Φύγαμε πριν. Εγώ σου είπα χρόνια πολλά σήμερα, στον αέρα! Τι ακούει? Σας πληρώνω κάθε μισό μήνα. Σας πληρώνω κάθε... Τράφικα! Α, ναι, σωστός! Καναλάρχης! Κάτε μα κάτω! Πάμε, ανάσα και επιστρέφουμε εδώ. Τι ταξιδιάρικο, ωραίο τραγούδι! Δώσε και σε θυμάμαι, ρε, και να γίνει μπακελιό. Επίσης, έχω να σας πω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Συμμετείχα και σε άλλο ένα βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω όμως αν με αφήνω να το πω. Καλά, θα το πω αύριο, μεθαύριο, να ρωτήσω πρώτα. Δώσε! Δώσε, ρε! Αφιερωμένο! Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με Διόπτη και σε θυμάμαι έχει σημειώσει record views από όλα τα τραγούδια και χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που συμμετείχα κι εγώ. Ελπίζω να σε φέρα γούρι, ρε παιδιά, γιατί εμένα σήμερα πραγματικά είναι σαν να έχει φτύσει κάποιος από πάνω του τύπου πάρτα. Να μην πω υπό τη συνέχεια, δεν μπορώ να μας κόψουν, να πάμε στα λογιστήρια κατευθείαν. Λοιπόν, παιδιά, ό,τι πιάνω σήμερα καταστρέφεται. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά κάτι γίνεται από το πρωί. Κάτι τα vibes, θες το μάτι, θες κακή ενέργεια. Τούσου! Θέλει την κίνια που με έχω πάρει, αλλά έχω ένα στράχο, ένα συννεφάκι. Παιδιά, σήμερα ό,τι πιάνω, καταστρέφεται. Ας το πιάσω λίγο το γερανό. Όχι, μην τα παίρνεις εδώ. Άκου τι έπαθα. Είμαι στο ραδιόφωνο, έχω το λάπτο μπροστά γιατί βγάζω τη θεματολογία και όλα αυτά. Πρόσεξε με. Κάνω έτσι το ποντίκι, τίποτα. Τίποτα το ποντίκι. Το ποντίκι, το άλλο τι είναι αυτό που... Παιδιά, τίποτα, παιδιά, μαύρο στο μαυρογιανούρο, τίποτα. Είμαι εκεί. Έχω λοιπόν την καμερούλα μου που παίρνει μαζί μου στη θάλασσα και βγάζω φωτογραφίες κάτω από το νερό. Γιατί είχα βγάλει κάποιες και ήθελα, είχα κάτι φίλες μου και φίλους και ήθελα να τους τη στείλω μέσα. Πάω να ανοίξω την κάμερα, δεν ανοίγει. Λέω, δεν είναι κατάσταση αυτή. Θες και τρίτο. Είμαστε στο τελευταίο στο ραδιόφωνο με το Μιχαλάκη που έχει γενέθλια και θέλω να του πω χρόνια πολλά στον αέρα και να τον κάνω ένα Snapchat όπως κλείνουμε, να του πούμε χρόνια πολλά. Και ενώ έχω 70% μπαταρία στο κινητό, φτιάχνω το snap και πάω να το βάλω και με το πατάω το send to my story, κλείνει το κινητό! Πες τώρα, πώς γίνεται σήμερα. Δώσε λίγο ρέκ. Έλα, παιδιά! Τι να κάνω, να γυρίσω γύρω από τον εαυτό μου, πώς λέει. Πώς κάνουν οι γιαγιάδες, σε φτύνουνε. Ρε, μάνα, άμα βλέπεις, ξεμάτιασέ με λίγο, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Και όχι τίποτα άλλο, έχω δουλειά μέχρι τα αργά, τι θα κάνω. Λοιπόν. Επίσης, να πω ένα πολύ μεγάλο. Να δώσω ένα μεγάλο φιλί και να στείλω μια τεράστια καλησπέρα στη φίλη μου τη Φίβιαν Σταματάκη. Μου φτιάξε όλα αυτά τα ωραία τα χαϊμαλιά. Τι ωραία που είναι όλα αυτά που μου έφτιαξε. Και το ματάκι. Βίβιαν, το ματάκι το φόρεσα. Αλλά με έχουν ματιάσει σήμερα. Μάλλον μας έχουν εγκατεμιάσει. Έχω να σου πω. Και μαζί κι άλλο ένα ματάκι εδώ στο χεράκι μου. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι φίλη μου. Και τους φίλους πρέπει να τους βοηθάμε και να τους αγαπάμε, να ξέρετε. Το έχω πει εγώ αυτά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αφού το βρω. Η προπόληση των εισιτηρίων Mad Video Music Awards 2016 by Coca-Cola και Viva Wallet θα γίνει χαμός 28 παιδιά Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει βασικά και τρέχουν κάποιες προσφορές στα εισιτήρια σε αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο που όλοι το θέλετε. Και έχει γεμίσει το inbox μου με μηνύματα. Ευαγγελία, θέλω να έρθω εκεί. Ευαγγελία, θέλω να μπω από εδώ. Ευαγγελία, θέλω εισιτήριο για εκεί. Άκου να δεις τι θα κάνεις. Θα μπεις γρήγορα στο viva.gr ή θα πας στα καταστήματα Public 7 Spot, Reload Media Market, τηλεφωνικά στο 11876 να προμηθευτείς το εισιτήριο γιατί είναι σε τιμή προσφορά έκπληξη. Δεν θα είναι για πολύ και δεν θα το προλάβεις γιατί κάποιοι ήδη το έχουν προμηθευτεί. Τι είναι αυτό, τι ακούω. Λοιπόν, αυτό θα κάνεις γιατί πλησιάζουν τα βραβεία. Θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις, θα έχει πολύ ωραίες συνεργασίες, θα έχει πολύ ωραία τραγούδια. Όλοι οι καλλιτέχνες σύσσωμοι θα είναι εκεί. Δεν ξέρω πώς θα το πω, θα είναι όλοι. Επίσης, παιδιά, τι δεν είπα. 20 χρόνια Mad TV, παιδιά, γιορτάζουμε, έχουμε γενέθλια. Θες κόψαμε τούρτα. Δώσε λίγο δυνατά. Ναι, πιο δυνατά, μέλισσες. Έλα, είναι το πιο ωραίο τραγούδι για να ευχηθώ χρόνια πολλά στο κανάλι μας. Δώσε δυνατά. Χρόνια πολλά στο Mad TV.
Χρόνια πολλά σε αυτό το κανάλι που με αυτό μεγαλώσαμε και κάποια στιγμή κοίτα να δεις που υπάρχουμε εδώ μέσα και δεν το πιστεύουμε. Εγώ όταν άνοιγα μικρή τηλεόραση και έβλεπα Mad Money οδός με τον αδερφό μου και χοροπήδαγα με τα τραγούδια, δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μείνω μέρη εδώ μέσα να μιλάω σε εσάς και να κάνω εκπομπή. Χρόνια πολλά να είναι καλά, γερό, δυνατό, να συνεχίζει. Πρέπει να υπάρχει μουσικό κανάλι στη χώρα μας και έχουμε το καλύτερο κανάλι στη χώρα μας. Και εντάξει, σου πω κάτι, 20 χρόνια δεν είναι λιγά. Έχει αντέξει και σε χαλεπούς καιρούς έχει αντέξει. Και μπράβο και μαγκιά του και να συνεχίσει και να μείνει και 100 και 200 και 300 χρόνια και να μεγαλώνει γενιές και γενιές. Και να είσαι κι εσύ εδώ που είσαι ο παλιότερος. Στο Ο Αλεξάρας είναι από τους παλιότερους, έχω να σου πω. Ε, δεν είσαι εσύ από τα πρώτα. Θυμάσαι, ποια ήταν η πρώτη εκπομπή που ήσουν. Θυμάσαι. Θεμής. Όχι, πρώτη μέρα στη δουλειά που έπιασε κάμερα. Στο Θεμή ήτανε. Θέμης ήτανε. Έλα ρε Γιώργα, αντάδωσε. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι στο Mad TV στο κανάλι μας να είναι καλά. Και σε όλους όσοι πραγματικά υπάρχουν εδώ και το στηρίζουν. Και συνεχίζουν να ελπίζουν και να ονειρεύονται και να αγαπάνε τη μουσική. Γιατί μέσα από τη μουσική πραγματικά παίρνουμε δύναμη, ενέργεια. Και πάμε μπροστά! Γεια σας, μελισσάκια μου όμορφα! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε! Α, δεν θα ξεκινήσουμε, θα πάμε σε break, γιατί η παρουσιάστρια πάλι ροκάνει στον χρόνο, πάλι φλιάρισε. Ε, ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο break. Θα επιστρέψω εγώ, έχω να σας πω κι άλλα, εγώ σας πω πάρα πολλά πράγματα. Τα φιλιά μας στο Στράτο, τον Παριώτη, το Star μας, την Ανίτα εκεί όλο το επιτελείο, την Icon Music, όλα τα φιλιά, στην Barrick Records, όλες τις εταιρείες που ασπιτώσει. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε και μας στείλετε τους καλλιτέχνες σας εδώ πέρα και περνάμε ωραία και όμορφα. Αυτό το τραγούδι θα το αφήσω και αυτό στη δώρα γιατί της αρέσει ο Star. Δωράκι, εκπομπή όλη δικιά σου σήμερα, ξέρεις για πάρτι σου, για τίποτα άλλο. Τελικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι το θέμα μας είναι φυσικά το Facebook και από τότε που μπήκε στη ζωή μας έχουμε ξεχάσει κάποια πράγματα. Ρε παιδί μου, τα έχουμε λίγο μα παραμελήσει έως γιος εντελώς. Επίσης, τώρα από το Facebook, είδες εκεί τον κύριο, τον Ζακ, τον Facebook, τον τύπο που έχει βγάλει να μην πω τα δισεκατομμύρια της ζωής του να ζήσουν και τα τρισέγγωνα και τα τετρασέγγωνα, ο οποίος έπεσε θύμα hacker. Του χακάραν τις λογαριασμούς στο Twitter και στο Instagram και πήγανε μέσα στο λογαριασμό του και γράφανε από αυτόν ό,τι θέλανε. Και βγήκανε οι hackers και του γράφουνε, θα σου στείλουμε inbox. Εντάξει, να σου πω κάτι. Το έξυπνο πουλί απ' τη μύτη θα πιαστεί. Το έχει πει ο λαός. Όχι, για να δεις. Θα βγάζεις μπροστά στα εκατομμύρια. Και να σου πω κάτι για τους hackers. Η αλήθεια είναι για να χακάρουν αυτόν τον τύπο, ο τύπος είναι πρόκληση. Και τα καταφέρανε. Και μπράβο τους δηλαδή που έχουμε τέτοιους hackers. Θα μου πεις, Ευαγγελία μου, τι λες. Δεν πειράζει, εγώ πρέπει να δώσω τα εύσημα, τι γίνεται. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα για το Facebook. Λοιπόν, λέει το νούμερο 1 εδώ πέρα. Ότι γενικότερα το Facebook τώρα το γνωρίζουν οι νέες γενιές, οι παλαιότεροι. Τι κάνουν οι παλαιότεροι φίλοι μου, άρα μέσα σε κανένα πατάρι, κατεβάζουν τα άλμπουμ κάτω και βγάζουν τις φωτογραφίες, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Έχει χαθεί η έννοια της φωτογραφίας σου λέει τώρα, γιατί τι κάνεις εσύ. Έχεις εσύ σπίτι σου άλμπουμ φωτογραφιών. Πλέον τα ανεβάζεις, τα έχεις μες στην κάμερα, στο άλμπουμ της κάμερας, του κινητού σου ή όποια κάμερα έχεις. Τα τις ποστάρεις, τις έχεις στο Instagram, τις έχεις στο Facebook, τις έχεις στο Twitter. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός. Έχει χαθεί η μαγεία σου λέει τώρα. Θα έχεις εσύ μια φωτογραφία να την έχεις εδώ πέρα τύπου να την κορνιζάρεις, να έτσι να την βάλεις στο σαλόνι του σπιτιού σου έτσι να φαίνεται όρτσα. Του! Όχι, δεν έχεις. Έχεις? Δεν έχεις. Εγώ δεν έχω, το λέω. Τι πω κι εγώ. Κι εγώ μέσα σε αυτούς είμαι. Και τώρα με αυτό που βλέπω πραγματικά θλίβομαι γιατί δεν έχω άλμπουμ. Έχει μόνο η μάνα μου όταν ήμασταν μικρά ή αυτά τα άλμπουμ από τα βαφτίσια. Που μας έχουν εκεί και κλαίνε και κάνουν κοντινό στα δόντια, στο δάκρυ, στη μύτη, σε όλα τα ρουθούνια. Φεύγουν όλα τα μεταξύ από το κλάμα εδώ. Ο φωτογράφος είναι εκεί από πάνω. Κάτσε βρε γλυκούλη μου. Περίμενε. Δεν μας κολλάει η φωτό. Πάρε μια λιγονία. Αμέσως και πρέπει εγώ να τις βλέπω σήμερα και να σκάνει συγγενείς ή κάποιος νέος στο σπίτι και λέει α, σου έχω δείξει την Ευαγγελία μου και δεν σου την έχω δείξει. Και αρχίζει η μάνα σου και δείχνει. Πάρε και τα βαφτίσια. Πάρε και το πρώτο μπουσουλτό, πάρε και το πρώτο εκείνο, πάρε και την πρώτη δημοτικού. Κάτσε κούκλα μου, πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, το νόημα της πρώτης εδώ φράσης είναι ότι έχουμε χάσει το ρομαντισμό και δεν έχεις εσύ σπίτι σου ένα άλμπουμ. Κατάλαβες είναι το θέμα αυτό.
Δηλαδή, χάνεις λίγο τις στιγμές σου. Γιατί ασχολείσαι με το Facebook και γιατί βγάζεις τόσες πολλές φωτογραφίες που πλέον δεν έχει καμία αξία. Έχεις χιλιάδες φωτογραφίες. Ενώ παλιότερα βγάζανε εκείνες τις στιγμές που πρέπει να αποτυπωθούν στη μνήμη. Κατάλαβες κάτι τέτοιο τώρα. Αυτό είχα να πω εγώ για το νούμερο ένα. Πω και Ντέμι, χαμός. Την Ντέμι αφιερωμένη στον Κώστα τον Ταγκίνι μου. Βεβαίως, Ταγκινάκι μου, Ταγκίνι μου, εσύ που γράφεις εκεί και έχετε σηκωθεί στα διαβάσματα. Και στη Βασιλική μου Κο, το κορίτσι μου, αυτά δύο παιδιά μου, τα αγαπημένα που χειρίζονται και πάρα πολλές σελίδες στις fan pages εκεί και τις φτιάχνουν και κάθονται και τρώνε τον χρόνο μας να φτιάχνουν τις fan pages. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Πάμε στο 2. Το νούμερο 2 είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φαντάζομαι έχει τεθεί θέμα συζήτησης μέσα σε κάθε παρέα. Ρε παιδιά, κάθεστε τώρα και μπλέκετε με το Facebook και όταν βγαίνετε έξω δεν μιλάτε μας, δεν υπάρχει επικοινωνία. Βγαίνετε έξω και εγώ το έχω κάνει, αλλά όποτε το έχω παρατηρήσει τον εαυτό μου να το κάνει, κλείνω το κινητό μέσα και το βάζω κάτω. Βγαίνετε έξω, κάθονται όλοι, αφού παραγγείλετε, κοιτάξτε μέχρι να παραγγείλετε την φάση, μέχρι να παραγγείλετε, μιλάτε ένας με τον άλλον. Αφού παραγγείλετε και φύγει η σερβιτόρ και σου λέει: Οκ, γίναμε τώρα, παραγγείλαμε. Μπαίνετε στο Facebook ή στο Instagram. Εδώ, είστε στο κινητό. Τι φωτογραφία θα ανεβάσουμε, τι τσικιν θα κάνουμε, τι τσικι. Μπορεί να κάτσει 3 ώρες μια καφετέρια με την παρέα σου και στην ουσία να έχει ανταλλάξει 2 κουβέντες. Και να σου πω και τώρα, πες τώρα με την παρέα, άιντε. Να το φάμε. Είναι φίλοι, πες, θα σε καταλάβω, θα με καταλάβει όλα αυτά. Όταν βγαίνουν έξω ζευγάρια ή βγαίνουν γονείς με παιδιά και κάθονται οι γονείς ο ένας στο τάμπλετ, ο άλλος στο κινητό και τα πιτσιρίκια τους φωνάζουν. Σου λέω τώρα, ο Γιαννάκης ανέβηκε σκαρφάλωσε στο δέντρο, 3 μέτρα. Και σου φωνάζει, μαμά, μαμά, κοίτα, κοίτα τι έκανα. Αλλά εσύ δεν κοιτάς, κυρία μου, βεβαίως, γιατί εσύ είσαι κολλημένη στο κινητό σου. Δεν κοιτάς τι έκανε ο Γιαννάκης. Και άμα ο Γιαννάκης πέσει κάτω, μετά εσύ θα τρέχεις. Κατάλαβες το θέμα. Έχουμε χάσει κάθε ίχνος. Αυτό είχα να πω. Πάω στο νούμερο 3. Να μοιράζεσαι, λέει, από κοντά με τον άλλον. Σε συνέχεια του παραπάνω, δηλαδή του προηγούμενου που είπαμε, μας έχει πιάσει μια μανία να τα μοιραστούμε όλα τόσο γρήγορα, ώστε αρκούμαστε στο share και δεν μας καίει μετά να πούμε στο μιλητό με τους φίλους. Ναι. Εντάξει, θα πάω. Λύσαξε να πάω σε ανάσα. Άντε πια. Εντάξει. Δεν θα το αναλύσω. Το κρατήσω για μετά το break, για να μην σας το κόψω. Να σας κόψω αυτή τη φοβερή συνέχεια εδώ, στην υπερπαραγωγή που παρουσιάζουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ρασούλα και επιστρέφουμε εδώ πέρα να τα πούμε. Ένα λόγο να μείνω εδώ. Δείξε πως... Αχ, τι ωραίο τραγούδι! Επιστρέψαμε στο κούλερ! Βεβαίως, εδώ είμαστε, φωνάζουμε όπως πάντα. Χαιρόμαστε. Θέλω να σας πω ότι συζητάμε για τα πράγματα που δεν κάνουμε πλέον γιατί έχουμε κολλήσει με το Facebook. Αν πει εσύ κολλήσει με όλα τα social media, αλλά εμείς τώρα αυτό πιάσαμε, αυτό έχει το θέμα, αυτό θα σου πω. Τι θα σου πω τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Από εκεί και πέρα εδώ έχει πάρα πολλά να σας πω. Θα διαβάσω και λίγο μηνύματά σας και να σας πω και ποιο τραγούδι κέρδισε, γιατί έχουμε να πούμε στο κλείσιμο της εκπομπής και τον Drag and Druga of the Day. Ποιο τραγούδι έχει επιλέξει εσύ, κουλεράκι μου γλυκό, να κλείνει η εκπομπή εδώ πέρα βάσει του χαλιού. Μακάρα μπορούσα να το βάλω και σε βίντεο κλιπ, αλλά τα βίντεο κλιπ θα κανονίζει η ροή. Οπότε δεν μπορώ να επέμβω στη ροή, μπορώ να επέμβω όμως στα χαλιά. Κατάλαβες και ο Άγιος μπορεί να επέμβει στα χαλιά. Αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω επίσης ότι λέει εδώ σταματήσαμε να ζούμε λέει τις στιγμές και αναφέρει το παράδειγμα με την Αντέλ που ήταν στη συναυλία της προχθές και την είπε σε μια θαυμάστρια η οποία σήκωσε το κινητό το όρθος για να την τραβήξει, να την μαγνητοσκοπήσει, να την βιντεοσκοπήσει και η Αντέλ δεν το ήθελε αυτό. Εγώ προσωπικά το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Δηλαδή όταν άλλος σε θαυμάζει και σε γουστάρει έρχεται στη συναυλία σου, εννοείται για να σε απαθανατήσει και εννοείται για να στραβήξει βίντεο. Δηλαδή, θα πάω εγώ τώρα να ακούω τον Justin Timberlake, που δεν τον έχω ακούσει ποτέ. Και είναι η καψούρα μου να πάω να δω μια συναυλία, σου λέω εγώ και θα ταξιδέψω εγώ μέχρι το Λονδίνο να τον δω. Και θα σηκώσω να τον βγάλω βίντεο να τραγουδάει το Can't Stop the Feeling και θα μου πει: Ωπ, κατέβασε το Ευαγγελία μου κάτω το κινητό. Σου καλά, δεν θα πει Ευαγγελία. Θα ευχόμαστε να πει Ευαγγελία, αλλά δεν θα πει. Λοιπόν, κατέβασε κορίτσι μου εσύ εκεί, η μαύρη με τα σκουρά μαλλιά το κινητό. Ωραία, δεν θα με καταρακώσει. Θα μου καταρακώσει ολόκληρο μου το είναι. Ολάκερο. Εντάξει, θεωρώ λίγο υπερβολή. Βέβαια, αυτό που λέει η Αντέλ, ότι δεν ζουν τη στιγμή, είμαι ψηλοσύμφωνη. Γενικά, εγώ είμαι υπέρ του να βγάζεις πάρα πολλές φωτογραφίες, να μην έχεις πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, θεωρώ ότι τη στιγμή που ζούμε, αυτό που ζούμε τώρα, δεν θέλω να το ξαναδώ σε βίντεο, δεν θέλω να το έχω. Θέλω να περάσει έτσι ωραία στη μνήμη μου, στο υποσυνείδητο να το έχω, τι ωραία, τι καλά και να έχω φωτογραφικά καράι. Δεν θα μ' άρεσε να το βλέπω και να το ξαναβλέπω, αυτό το ωραίο αγόρι περνάει τώρα μπροστά μας, που κάνει πασαρέλα. Αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, την πότα την ωραία. Λοιπόν,
Επίσης, το άλλο που γίνεται είναι ότι χάνεται η μαγεία γενικότερα, όπως και με το κινητό. Εντάξει, να πεις και με τα μηνύματα γίνεται αυτό, αλλά και με το Facebook όσο παραπάνω. Του να δεις τον άλλον, ρε παιδιά, τον δικό σου, τη δικιά σου, την έτσι σου, τον έτσι σου, το αμόρε σου, το σκύρτημα, το αγαπημένο σου, το τέρι σου, κάτι, το έτερο νήμιση. Χάνεται η μαγεία, γιατί όλη μέρα μπορεί να είσαι στο γραφείο και να τσατάρεις μαζί του. Τι νόημα έχει μετά να τον δεις? Δεν θα σου λείψει. Τα έχεις πει όλα μέχρι να περάσει η μέρα και να πας μετά να τον δεις. Και μετά θα έχετε πει τίποτα, θα είναι ο καθένας στο τάμπλετ του και θα παίζετε. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Θα διαβάσω λίγα μηνύματα και θα κλείσουμε σκεφτικά γιατί πρέπει να φύγω. Αλλά πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι συνεχίζει το διαγωνισμό του Τσακίρης Τρυπάτο. Γιατί το ρο Τρυπάτο Βαν μαζί με τον Άρβα και με μένα κάνει στάσεις και ψάχνει να βρει τον απόλυτο, τον ένα και μοναδικό τσίπστερ. Ο οποίος γενικότερα έχουμε πει ότι πρέπει να ανεβάσει μία φωτογραφία του στο roadtripato.gr και αφού την αναρτήσει πρέπει να κάνει, εμείς κάνουμε στις τάσεις που κάνουμε, σας δίνουμε και την ευκαιρία να τραβάτε κάποια βιντεάκια σαν να είστε μέσα στο πλατό και σαν να παρουσιάζετε κομπή. Αυτά τα βιντεάκια μπορούν να σας δώσουν παραπάνω ψήφους για να καταλάβετε. Φύγε από εκεί! Παλιομίγα! Σταμάτα ρε! Λοιπόν, και... τι ήθελα να πω, μπαίνετε στο roadtripato.gr. Αν δεν θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε να ψηφίσετε τους υπόλοιπους γιατί χρειάζονται την ψήφο σας. Αυτοί που θα μπουν στη δεκάδα θα περάσουν από casting. Ο νικητής όλο τον Ιούλιο, δηλαδή τις 4 Παρασκευές που είχε ο Ιούλιος, θα έρχεται εδώ να παρουσιάσει εκπομπή Cooler Chipster Fridays με μένα και με τον Άρβα, με τον Άρβα και με εμένα. Μπείτε! Αχ, τι ωραία τραγουδία, παιδάκι μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω να συμμετέχετε το Σάββατο 11 Ιουνίου αυτό. Αυτό το Σάββατο που μιλάμε τώρα. 6 με 9 θα βρισκόμαστε στο Mall, στο The Mall Athens, στο Μαρούσι, γιατί εμείς συνεχίζουμε και αναζητάμε τον Chipster με τα Τσακίρης Τρυπάτο, τα αγαπημένα μας. Από εκεί και πέρα θα διαβάσω λίγο μηνύματα και θα σηκωθώ να φύγω. Βλέπεις, είμαι μέσα στο χρόνο, δεν είμαι. Ας πούμε ότι. Λοιπόν, Ροδαμάνθη, το κορίτσι μου, Ροδαμάνθη μου, γλυκούλα μου. Τι κάνεις? Εγώ προσωπικά λέει δεν έχω σταματήσει να κάνω κάτι, λέει. Οι άλλοι συνήθως δεν διαβάζουν, δεν βγαίνουν και κάθονται πάνω από μία οθόνη. Έχεις δίκιο. Βάλτε Stand by Me Now. Δεν έχει κερδίσει αυτό το τραγούδι, αλλά παίξαμε μέλισσες. Αρετή Πέτα, το Faded και το Don't Let Me Down. Να πάμε λίγο λέει σε ξένο ρεπερτόριο. Γιατί λέει αν πάμε σε ελληνικό, έχουμε σταθερή αξία του DJ Pitchy. Ούτε αυτά έχουμε κερδίσει, να σου πω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να τα βάλω μέσα στην εβδομάδα. Στέλιο Λεγάκι, με έχει τρελάνει. Ζητάει Μαριάνθη Μεξάκη. Γιώργο Χρήστο, απίστευτο το φιλί τη ζωή. Κωνσταντίνα Μαυρίδη, Τζίμι, ζητάει να γελά. Γιώτα, το χρυσό φιλί του Κακουριώτη, του Βαγγελάκη μα. Η Πέννη, όσο Βέγγα με Τζίμι συνεργασία. Η Μαρία Καραφέρη, Στάσου. Στάσου. Όχι, Μιγαλά, Στάσου. Του Άρη μας μακρύ, τι ωραία παλικάρι αυτός ο Άρης, παιδιά, όχι θα το πω. Αντωνία Κάπαρο, Χ, Βαγγέλης Κακουριώτης Χρυσόφιλη, Ειρήνη Ναγελάς, Διονυσία μακρύ Στάσου. Μπάστοσε, δεν θα στα διαβάσω όλα, έχει ζητηθεί κι άλλος Χρήστος Μάστορας, αλλά δεν έχουν κερδίσει. Έχει κερδίσει ένα γόρι. Έχει κερδίσει ένα γόρι που έχει το ίδιο όνομα με μένα. Ναι, δεν το λένε Ευαγγελία, το λένε Βαγγέλη. Αλλά έχει κερδίσει ο Κακουριώτης Ευαγγέλης με το χρυσό φιλί, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα. Είναι το ντράγκα ντρούγκα τη ημέρα, δώσε! Δώσε ρε Κακουριώτη. Καλό τάξιδο, φίλε μας. Αυτό κέρδισε, παιδιά. Συντονιστεί λίγο εκεί τα fan club. Στέλνετε μηνύματα γιατί ο Κακουριώτης έχει σαρώσει και αυτή και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα σας πω. Α, εμείς ότι ζητήσετε, παίζουμε. Δώσε δυνατά. Το τραγούδι που ζητήσατε αποκλειστικά σας το αφιερώνω σε όλες τις Big Haters, δώστε δυνατά. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε κοντά σας πάλι την ίδια ώρα με νέο θέμα και περιμένω τα μηνύματά σας για να δούμε ποιο τραγούδι θα κερδίσει αύριο. Ποιο θα είναι το Drag and Drug of the Day. Για να δούμε τι θα ψηφίσετε. Φύγαμε, καλό μεσημέρι, μόνο θετικά και με πολύ χαμόγελο. Μουά!